Πρόσθετο κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αποτελεί ασφάλιση του ακινήτου τους εναντί φυσικών καταστροφών, καθώς μπορούν να κερδίσουν έκπτωση 10% στον ένφια. Μάλιστα, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζεται το ενδεχόμενο να προχωρήσει την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν τα ακίνητα που έχουν ασφαλίσει. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο θα αποκτήσει μια βάση δεδομένων με τα ακίνητα που είναι ασφαλισμένα. Εν αναμονή, μάλιστα, και της υπουργικής απόφασης από ΥΠΕΘΟ και ΑΔΕ, η οποία αναμένεται έως το τέλος του μήνα. Σημειώνεται πάντως πως με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, σχεδόν 970.000 κατοικίες σε σύνολο 6.400.000 είναι ασφαλισμένες για σεισμό, φωτιά και καιρικά φαινόμενα. Συνεπώς, σε περίπτωση καταστροφών, το κόστος αποκατάσταση των ζημιών βαρύνει κατά κύριο λόγο τον κρατικό προϋπολογισμό. Ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να στείλουν στο Υπουργείο Οικονομικών μια σειρά από δεδομένα, από στοιχεία για τα σπίτια, για τα ακίνητα τα οποία έχουν ασφαλιστική κάλυψη, έτσι ώστε να λάβουν την έκπτωση του 10% στον έμφυα του 2024. Είναι μια καινούργια διαδικασία. Θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί σαν πρώτη φορά, έτσι ώστε και ελπίζουμε να μην χρειαστεί ο φορολογούμενος να χρειαστεί να κάνει τροποποιητικές δηλώσεις, διορθωτικές δηλώσεις, για να μπορέσει το αρχείο των ασφαλιστικών εταιριών και το αρχείο του ένφια να ταιριάξουν για να πάρουν την έκπτωση. Πάντως, μέχρι τώρα ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών αντιπροσωπεύει το 15% του συνόλου. Επιπλέον, από φέτος, όλες οι μεγάλες εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένες, καθώς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών δεν θα αποζημιώνονται πλέον από το κράτος.